Ένα παιχνίδι το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς το επιθυμητό σκορ για την ομάδα σας. Ήρθε από την Αλεξανδρόπολη. Ένα πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία την ομάδα της Αλεξανδρούπολης, τον πρόεδρο, τον Παύλο, τον Νίκο που είναι και φίλος προπονητής, και να δώσουμε τη συγχαρητήρια στην ομάδα της Αλεξανδρούπολης για το πάθος που έδειξε και την κατάκτηση των τριών βαθμών. Εμείς, όπως είδατε, είμαστε μια ομάδα αρκετά ποιοτική, μια ομάδα η οποία είναι μαχητική. Είχαμε προετοιμαστεί και πνευματικά και τακτικά για αυτό το μάτς, το οποίο ήταν πολύ υψηλής σημασίας και για μας και για την Αλεξανδρούπολη. Και θα πω ότι χαίρομαι που βλέπω νέα παιδιά στον χώρο της διατησίας. Όλοι κάνουμε ανθρώπινα λάθη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σήμερα ο διαιτητής και με το πέναλτι καθόρισε το αποτέλεσμα. Εμείς, όπως είδατε, κινήσαμε από τον 25ο λεπτό την ισοπαλία και θα κάνουμε την προσπάθειά μας και στα δύο μάθημα που έχουμε εντός έδρας και στο εκτός έδρας τελευταίο μάθημα που παίζουμε το Σιδηρόπαστο. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ στον Νίκο τον Μπαχαρίδη, που είναι και φίλος, καλή συνέχεια, μακάρι να η ομάδα της Αλεξανδρούπολης, αλλά και εμείς να πάρουμε ένα από τα τρία εισιτήρια που θα δοκίστηκαν με εθνική. Συγκεντρωνόμαστε στο στόχο μας, ο οποίος είναι το μάτς μέσα στη Νέα Μισό. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Είμαστε μια ομάδα και ένα χωριό 350 κατοίκων, αλλά όπως είδατε έχουμε και πάθος και δύναμη και στόχο να ανεβάσουμε την ομάδα αυτήν στη Γάμα Εθνική. Θα ήθελα για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω και τον κόσμο της Αλεξανδρούπολης. Ήταν στο γήπεδο και χάρηκα πολύ με τόσο κόσμο. Αλλά και τη διοίκηση της Αλεξανδρούπολης για τη φιλοξενία. Κόουτς, τι θα κρίνει από εδώ και πέρα την άνοδο? Κοιτάξτε, από τη δικιά μας την πλευρά παίζουμε με τη Νέα Μισό και την Αμμουδιά. Χρειαζόμαστε δύο νίκες σε αυτά τα δύο μάτς. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα τελευταίο μάτς μέσα στο Σιδηρόκαστρο. Στο οποίο εύχομαι να είμαστε μια από τις ομάδες τις οποίες θα πάμε στην Γάμα Εθνική. Είναι δύσκολο αυτό το πρωτάθλημα. Αυτός ο όμιλος έχει ομάδες καλές. Έχει παίχτες πολύ ποιοτικούς. Αλλά είναι μια διαδικασία επίμονη, απαιτητική για τους παίχτες, γιατί είναι ένας τέχνας. Πιστεύω ότι πρέπει μόνο κάθε παιχνίδι να κοιτάμε ξεχωριστά και αυτό που πρέπει να βλέπουμε είναι το παιχνίδι με τη Νέα Μισό μέσα στο γηπέδο των Πηγών. Καλό τον κόσμο των Πηγών, αλλά όλο και του νομού Καβάλας, να μας υποστηρίξει για να μπορέσουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς της νίκης. Ευχαριστώ. Δεύτερη νίκη για την ομάδα, ακόμη ένα τρίποντο, ακόμη μια σημαντική συγκομιδή βαθμών. Ένα πρώτο σχόλιο για το μάτς. Καταρχήν και εγώ θέλω να... θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Στέλιου, γιατί ξέραμε σήμερα ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλά δουλεμένη. Εκτός από φίλος είναι και πάρα πολύ καλός προπονητής και το απέδειξε αυτό σε όλη την προπονητική του καριέρα τα τελευταία χρόνια. Στον ομό Καβάλας σχεδόν κάθε χρόνο είναι πρωταθλητής, όποια ομάδα και να πάει. Όσο για το παιχνίδι, ήταν δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, πιστεύω, και ότι στο τέλος θα έχουμε και δύο το εισιτήριο στη Γάμα Εθνική και θα παίζουμε τον χρόνο αντίπαλοι. Δεν θέλω να σταθώ ούτε εγώ στη διατησία. Δεν ξέρω αν ήταν ή δεν ήταν πέναλτι, αν ήταν χέρι το ένα ή δεν ήταν το άλλο χέρι, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα δεν σταθήκαμε καθόλου. Νομίζω ότι σήμερα κάναμε ένα βήμα παραπάνω για να μπορέσουμε να πάρουμε το εισιτήριο στη Γάμα Εθνική. Όσο για το αγωνιστικά, νομίζω ότι κάναμε ένα βήμα πάλι από το προηγούμενο παιχνίδι και ήμασταν καλύτεροι. Και βλέπω ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι προσπαθώ να δώσω το δικό μου ρυθμό, το δικό μου τέμπο, τη δικιά μου ταυτότητα, να το περάσω στα παιδιά, γιατί ξέρετε ότι είμαι και ένα μήνα εδώ πέρα. Και σιγά σιγά προσπαθούμε να το περάσουμε για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Θα είναι ένα δύσκολο 7ήμερο τώρα, γιατί θα πάμε Τετάρτη, θα παίξουμε ξανά Κυριακή. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα αυτά τα τουρνουά, αλλά θα το παλέψουμε και πιστεύω και ευελπιστώ να είμαστε μία από τις τρεις, μάλλον οι δύο από τις τρεις ομάδες, γιατί ο Άρης Πηγών είναι μια συμπαθητική ομάδα και έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές μέσα. Ο Άρης Πηγών είχε τις φάσεις του, ωστόσο δεν είχε τις πολύ σημαντικές ευκαιρίες στο παιχνίδι. Πού οφείλεται αυτό από πλευράς της δικιάς σου ομάδας? Να σας πω ότι ξέρω ακριβώς πώς παίζει ο φίλος ο Στέλιος και ακολουθήσαμε μια τακτική η οποία αυτή τη στιγμή αρμόζει στην ομάδα μας. Να είμαστε λίγο πίσω και να πάμε στην αντεπίθεση.
μας βγήκε πιστεύω και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο σε κάποιες φάσεις, αλλά και στο τέλος κινδυνεύσαμε πάλι να ισοφαριστούμε και πιστεύω ήμασταν και τυχεροί μετά το 90-85-88 και ήμασταν λίγο τυχεροί. Γιατί υπάρχουν και κάποια προβλήματα με τους ποδοσφαιριστές, άλλους με κράμπες, άλλους έρχεται από τραυματίας. Εντάξει, διαχειριστήκαμε καλά, πιστεύω εφόσον κερδίσαμε, διαχειριστήκαμε καλά. Αν ήταν τώρα διαφορετικό το αποτέλεσμα, δεν θα ήταν ωραίο. Θα προλάβει κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια ο κ. Ζάκης? Πιστεύω ότι με την Τετάρτη θα είναι καλά και ο κ. Ζάκης και ο Καϊτάτζης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο της Αλεξανδρούπολης. Θα ήθελα να τους δω και στα επόμενα παιχνίδια, στο επόμενο παιχνίδι που η νοσοκομεία να είναι μέσα. Να έρθουν και να μας στηρίξουν και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια της διοίκησης που γίνεται και τα παιδιά που παίζουν στην ομάδα. Ακόμα μια φορά ευχαριστώ και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Στέλιο και στην ομάδα του και εύχομαι από καρδιάς να είμαστε και οι δύο ομάδες στη Γαμαλική. Ευχαριστώ. Λέγω το μάτσο. Ήταν παιχνίδι ειδικών συνθηκών και οι δύο ομάδες χρειαζόντουσαν την νίκη. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ήταν λίγο και πιο τυχερή η Αλεξανδρούπολη. Ευτυχήσαν, προηγηθήκαν και κράτησαν το σκορ. Συνεχίζουμε. Πρέπει να κάνουμε 3-3 για να βγούμε γαμαθηνική τίποτα άλλο. Μάλιστα. Η συνέχεια τώρα για την ομάδα, θέλω να πω, είσαι αισιόδοξος? Φυσικά είμαι αισιόδοξος. Θα το κυνηγήσουμε. Γι' αυτό και όλα βγήκαν πρωταθλητές. Μέχρι τέλος πρέπει να κάνουμε 3-3, αλλιώς δεν βγαίνει η ομάδα. Το τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Επειδή είναι μια διαδικασία με συγκεκριμένη δομή με τα παιχνίδια που έχει, πού πιστεύεις ότι μπορεί να κρυθεί όλη αυτή η διαδικασία? Ναι, είναι ένα mini tournoi, γιατί παίζουμε Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη, είμαστε ερασιτέχνες, έχουμε τις δουλειές μας. Επομένως, κάνουμε όλοι ένα κουράγιο, ένα τελευταίο κουράγιο για να βγάλουμε την ομάδα γαμαθηνική. Ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν, να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου για την νίκη που καταφέραμε και κάνανε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική μέσα στην έδρα μας. Και συγχαρητήρια και στην ομάδα του RP Gold, μια πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη, με εμπειρία και αρκετή ποιότητα. Εννοείται πως η αξία του ηττημένου δίνει μεγαλύτερη δόξα στον νικητή. Γι' αυτό και αισθανόμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε και αυτό το τρίποντο. Η ομάδα νομίζω ότι ακολούθησε το πλάνο το οποίο μας έδωσε τις κατευθύνσεις ο προπονητής από την αρχή της προετοιμασίας για το συγκεκριμένο παιχνίδι και φάνηκε και αυτό και με τις τελικές προσπάθειες που έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο αλλά και με τα δύο που σημείωσε που ήταν πολύ όμορφο. Βελτιώνεται, πιστεύεις, η ομάδα παιχνίδι με το παιχνίδι? Γιατί το ανέφερε και ο προπονητής ότι είναι λίγο καιρό στην ομάδα και είναι λογικό να χρειάζονταν ένα διάστημα προσαρμογής. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος. Όταν ένας καινούριος προπονητής αναλαμβάνει μια ομάδα, θέλει να περάσει τα δικά του, πιστεύω, τις δικές του τακτικές. Είχαμε και κάποια θεματάκια εμείς τα οποία τα ξέραμε και προσπαθήσαμε να τα διορθώσουμε σε όλη αυτή την περίοδο που υπήρχε η αδράνεια της αγωνιστικής. Και συνεχίζουμε για το στόχο μας που είναι ένας, να ανεβεί η Αλεξανδρούπολη στην Γαμαθηνική. Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι στο οποίο υπήρχε σημαντική παρουσία κόσμου. Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα και εν ώψη και του. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικό να βλέπουν τα παιδιά στήριξη του κόσμου την ώρα του παιχνιδιού και στα δύο παιχνίδια, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και πολύ όμορφες εικόνες που συνυπήρξαν στη κερκίδα άνθρωποι και των δύο ομάδων, δίπλα-δίπλα, ο καθένας να υποστηρίζει την ομάδα του.